Ζήτω η γαργάρα, η μοναδική λύση στα προβλήματά μας. Τα καταπίνουμε, τελούμε ευλαβικά τη γαργάρα μας και ορίστε πάλι έτοιμοι να ρουφήξουμε τα επόμενα που μας σερβίρουν. Τι καλά! Το μόνο θετικό που άκουσα αυτή τη βδομάδα είναι από το συντονιστή του εμβολιαστικού σχεδίου Ελευθερία. 69 ελληνικά νησιά θα έχουν χτίσει ως το τέλος Απριλίου το πρώτο μεγάλο τείχος ανοσίας μέσω των εμβολιασμών. 69 safe νησιά. Πόσο πιο συμβολικό μήνυμα θα μπορούσε να στείλει η χώρα μας στους πολυπόθητους τουρίστες. Κάλεσμα γεμάτο υποσχέσεις, γεμάτο ελπίδα για κοινωνική εγκύτητα. Εμπρός να βρούμε και ένα καλό σλόγγαν και θα ξεσκιστούμε στον τουρισμό φέτος. Ας πούμε «Hellas 69 αποχρώσεις του μπλε». Και με καλούς τουρίστες, όχι με αυτούς με τα σακίδια, ηλικιωμένους ανθρώπους, φτασμένους. Γιατί και ο τουρίστας μωρέ άνθρωπος είναι ο κακομοίρης και αυτός την ασφάλειά του θέλει. Τι να τους κάνει την 25άρα ή τον 30άρη τους ντόπιους? Να τον κολλήσουν με το βρωμοϊό? Όχι βέβαια, τους εμβολιασμένους Έλληνες θέλει κι αυτός, τους άνω των 60. Κι ας είναι και με Άστρα Ζένεκα, αυτός θα πάει στη θρόμβωση. Ο νέος μπορεί να είναι ωραίος, ο παλιός όμως είναι αλλιώς. Μπήκαμε στην Ελλάδα σε lockdown το Νοέμβριο με 1500 κρούσματα και βγαίνουμε τώρα από το lockdown με 4.500 κρούσματα. Είτε επικρατεί πλέον το απόλυτο χάος, είτε κάποιοι αποφάσισαν να δοκιμάσουν και την ανοσία της αγέλης. Αφού δεν έχει εμβόλια, λογικό μου φαίνεται. Τώρα, άσχετο. Πόσους νεκρούς να είχαμε άραγε κάθε μέρα στην Επανάσταση του 21? Πόσους το 40 και πόσους στον εμφύλιο? Κάνεις που κάνεις καθημερινά στατιστικές για το βρωμοϊό, κύριε στατιστικολόγε, χάθηκε ο κόσμος να βάζεις και τίποτα συγκριτικά στοιχεία από την ιστορία μας από δίπλα? Να καταλάβουμε, ρε άνθρωπε, πόσο κοστίζει επιτέλους η ελευθερία μας κάθε φορά. Πόσες ζωές κοστίζει το αλκοόλ, πόσες το αυτοκίνητο, πόσες το στρες, πόσες ο καρκίνος, πόσες η βία, πόσες η austeritet. Πόσες ζωές υπολογίζεις να κοστίσει η κλιματική αλλαγή, προσεχώς? Αν δεν τα βάλουμε κάτω τα νούμερα να φτιάξουμε ταμπέλες, συναρτήσεις και αλγορίθμους, πώς θα εξάγουμε λογικά συμπεράσματα? Πώς θα κατανοήσουμε την ιστορία μας, βρε, τα πλιάτσικά μας? Πόσα άρπαξε, ρε μαθηματικέ, η Μπουμπουλίνα στην Τριπολιτσά? Πόσα η Κρουπ και η Τούσεν στα Βαλκάνια? Πόσα η Blackwater στο Ιράκ? Αν δεν μας τα βάλεις αυτά τα νουμεράκια δίπλα στα κέρδη της φαρμακοβιομηχανίας του κορονοϊού, πώς την ευχή θα καταλάβουμε τις αρχές της δημοκρατίας μας? It's the euro, stupid! Τι δεν καταλαβαίνεις? Τη λέξη austeritet? Απ' την αυστηρότητα βγαίνει. Διώξε τους γιατρούς, διώξε τις νοσοκόμες, διάλυσε το σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία σου, το κράτος σου ολόκληρο και να δεις για πότε θα ορθοποδήσεις.